εκπνέει το τελεσίγραφο του Δήμου Πατραίων προς τον Οργανισμό Λιμένος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης της λιμενικής ζώνης. Σύμφωνα με το The Best, στο Δήμο εμφανίζονται αποφασισμένοι να εφαρμόσουν απαρέγκλητα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα. Η απόφαση προβλέπει πως εάν μέχρι αύριο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπογραφές, τότε ο Δήμος Πατραίων θα προχωρήσει από μόνος του στην ανάκτηση του θαλασσίου μετόπου της πόλης. Αυτό πρακτικά σημαίνει, σύμφωνα και με τις δηλώσεις των δημοτικών στελεχών, ότι αύριο το πρωί οι μπουλντόζες του Δήμου Πατραίων θα ρίξουν την περίφραξη του παλαιού λιμανιού. Πάντως, εκ μέρους του ΟΡΠΑ δηλώνεται αμφίβολο αν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες παραχώρησης της λιμενικής ζώνης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας των 80 ημερών για την αποπληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ, με το ειδικό τέλος ακινήτων ξεκινούν και στο Αγρίνιο οι πρώτες διακοπές παροχής ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αγρίνιο Press, ήδη την Παρασκευή διεκόπη παροχή ρεύματος σε γνωστή επιχείρηση στην Εθνική Οδό, ενώ άλλη μία κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πλήρωσε ποσό αρκετό χιλιάδων ευρώ για να γλιτώσει τη διακοπή. Στον Αστακό και τις γύρω περιοχές έχουν μετακινήσει πλέον τη δράση τους στα παράνομα κυκλώματα μεταφοράς μεταναστών χωρίς άδεια. Τελευταίο περιστατικό, η σύλληψη πριν από δύο ημέρες 50 περίπου μεταναστών έξω από τον Αστακό που εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί λίγο πριν καταφέρουν να φτάσουν σε ερημική παραλία για να διαφύγουν ακτοπλοϊκό στην Ιταλία. Ο εντοπισμός έγινε από αστυνομικούς του τμήματος Αστακού που έκαναν περιπολία. Η περιοχή δεν έχει επιλεγεί τυχαία από τα κυκλώματα γιατί πέρα από τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι διακινητές λόγω των μέτρων ασφαλείας στο λιμάνι της Πάτρας, στην περιοχή του Αστακού δύσκολα εντοπίζονται τα ταχύπλοα όπου επιβιβάζονται λαθρομετανάστες για να διαφύγουν στην Ιταλία. Ο λόγος είναι ότι τα ραντάρ του λιμενικού δεν έχουν την ικανότητα εντοπισμού κίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Ετελοκαρνανίας, κάτι που φαίνεται να γνωρίζουν και τα κυκλώματα. Ένα αρχαίο μαρμάρινο λιοντάρι μεγάλης αρχαιολογικής αξίας προσπαθούσαν σύμφωνα με την αστυνομία να πουλήσουν αντί 500.000 ευρώ σε άγνωστους αγοραστές. Τρία άτομα ελληνικής υπηκότητας που συνελήφθησαν χθες στην Ιταία Φωκίδας από αστυνομικούς της δίωξης αρχαιοκαπηλείας της ασφάλειας Αττικής. Το μαρμάρινο λιοντάρι, σύμφωνα με την Καθημερινή, είναι των αρχαϊκών κλασικών χρόνων, έχει διαστάσεις μήκους 110 εκατοστών και κειμενόμενο πλάτος 30 έως 35 εκατοστών και πιθανόν είχε χρησιμοποιηθεί σαν επιτύμβιο σύμμα στην αρχαιότητα. Το αρχαίο αντικείμενο επιδείχθηκε από τους αστυνομικούς σε αρμόδιο αρχαιολόγο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος αποφάνθηκε ότι εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και της εν γέννη πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Την εφαρμογή μέτρων αυτοφόρου για όσους οφείλουν πάνω από 150.000 ευρώ στο ΙΚΑ προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Σημειώνεται ότι το έλλειμμα του ΙΚΑ έχει αγγίξει τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της ύφεσης. Την ίδια στιγμή, οι βεβαιωμένες αλλά ανίσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία ανέρχονται στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Δωρεάν εξετάσεις τεστ Παπα-Νικολάου για όλες τις γυναίκες από 15 ετών και άνω θα διενεργούνται στα δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας που διαθέτουν γυναικολογική κλινική την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα από τις 24 έως τις 31 του μηνός. Το πρόγραμμα δωρεάν προσυμπτωματικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο και με αφορμή την 5η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχύλου της Μήτρας. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η εφαρμογή στην πράξη της προληπτικής ιατρικής και των προσυμπτωματικών ελέγχων για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ώστε να γίνει συνείδηση η ανάγκη για ετήσιο έλεγχο σε όλες τις γυναίκες. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, αν και μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα με το τεστ Παπα-Νικολάου, αποτελεί σήμερα το δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό. Κλειδί για τη μείωση των τραγικών αυτών ποσοστών αποτελεί η πρόληψη με τακτικούς ελέγχους. Επισκέψεις χωρίς ραντεβού καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας θα δέχονται και τα νοσοκομεία του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, το Νοσοκομείο Μεσολογίου Χατζικός αλλά και το Νοσοκομείο της Άμφισσας. Για τα ελληνικά τρόφιμα αλλά και όλες τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου και πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης θέτει σε λειτουργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών. Οι αγρότες, σύμφωνα με το Express, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1540, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωση καλλιέργειας εκτροφής ΕΛΓΑ χωρίς μεταβολή των στοιχείων. Επιπλέον, θα λειτουργήσουν τρεις ακόμη ψηφιακές υπηρεσίες που θα αφορούν στο Μητρό Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Ισρώων, την παρακολούθηση διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά και τα ζώα συντροφιάς.